Η αγαπημένη ηθοποιός Ελισάβετ Μουτάφη μας μιλάει για τη σχέση της με τα ζώα και μας γνωρίζει την αγαπημένη της μουσούδα, την Αγγελική. Σήμερα στις μουσούδες φιλοξενούμε δύο όμορφες ξανθές κοπέλες. Την Αγγελικούλα και την Ελισάβετ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μαρία μας, για τα καλά σας λόγια. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αγγελικούλα, που φέρεις και τη μαμά σου, την Ελισάβετ, έτσι και θα μιλήσει η Ελισάβετ για σένα. Είστε μια υπέροχη εκπομπή και συνεχίστε, γιατί το έχουμε ανάγκη. Για πες μου, λοιπόν, Ελισάβετ, ποια είναι η σχέση σου με τα ζώα? Εντάξει, πάντα είχα ζώα. Α, είχες από μικρή. Ναι, είχα γατούλες πιο πολύ, είχα και ένα σκυλάκι όταν ήμουν πιο μικρή, βέβαια. Ξέρεις, είναι αυτό που λένε όλα τα πιτσιρίκια, εγώ θέλω ζώο και θα το φροντίζω. Ποτέ. Mm. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι υπάρχει παιδάκι, είναι πολύ σπάνιο να υπάρχει παιδάκι το οποίο θα πάρει ζώο. Θα το φτώ οι γονείς, θα το βγάζουν οι γονείς, θα το ταΐζουν οι γονείς, γιατί θεωρώ ότι τα πιτσιρίκια ναι. Συμφωνείς. Ναι. Α, συμφωνείς πολύ. Λοιπόν, το πρώτο, μετά από την παιδική ηλικία, ας πούμε. Μισό λεπτό, δηλαδή, για να καταλάβω, λοιπόν, ήσουν από αυτά τα πανέμορφα, τα χαριτωμένα παιδάκια με τα πράσινα μάτια, που είπα λοιπόν στους γονείς τους: θέλω ένα σκυλάκι, θα τον αναλάβω εγώ, θα τον αναλάβω εγώ και ποτέ. Ναι. Για να μην πω ψέματα, και ο αδερφός μου και εγώ. Α, ωραία. Ναι. Το έβγαζε ο μπαμπάς, το ταΐζε ο μπαμπάς, εμείς ήμασταν λίγο αλλού. Αλλά δεν το λέω για να δικαιολογήσω εμένα, ρε παιδί μου, αλλά είναι και λογικό το πιτσιρίκι να πει αυτό και να το αφήσει μετά και να το αναλάβει ο γονιός. Ξέρεις, όταν πια δεν το πεις και μεγαλώνεις και ενηλικιώνεσαι, νομίζω ότι είσαι ικανός να μπορείς να έχεις ένα παιδί, γιατί αυτό είναι παιδί. Σωστό. Δεν είναι, έτσι δεν είναι. Πότε εσένα, λοιπόν, ποιο ήταν το πρώτο σου σκυλί ή το πρώτο σου κατοικίδιο που αισθάνθηκες την ευθύνη και ότι είναι δική σου ευθύνη, ότι έχεις υποχρεώσεις και ότι πρέπει να γίνεις μια καλή σκυλομαμά ή γατομαμά? Κοίταξε, η γατομαμά είναι πιο εύκολη. Γιατί δεν έχει αυτό το φεύγουμε, κάνουμε, πάμε βόλτα, αυτό. Οπότε με τα γατιά τα κατάφερνα. Mm. Το πρώτο σκυλί που είχα ήταν η Λούνα, η προηγούμενη από αυτήν, ένα σέτερ, την οποία την πήρα από τα παιδιά στην οικία, από το καταφύγιο, με την Ηρώτηλου που την πήγαμε μαζί και μου λέει είναι μία. Δεν ήμουν καλά ψυχολογικά εγώ. Είχα το Φίτσο, το γάτο μου, τον οποίο, ο οποίος έφυγε πριν κάποιους μήνες, τον είχε ο αδερφός μου πια, γιατί με αυτήν εδώ δεν. Εγώ με τη Λούνα, οκ, μια χαρά. Πας στο καταφύγιο και δεν ήσουν καλά, λοιπόν. Δεν ήμουν καλά και ήθελα να πάρω ένα σκυλί. Λέω θα με βοηθήσει, ρε παιδί μου. Ένιωσα ότι θα με βοηθήσει. Μα είναι θεραπευτικά τα ζώα. Είναι, αλλά εντάξει, τώρα ξέρεις, από τη σκέψη μέχρι την πράξη, mm-hmm. δεν το κάνεις πάντα εύκολα. Και με πηγείρω και μου λέει είναι μία. Θα σου δείξω, είναι μία που είναι ασπρόμαυρη, σέτερ, ήταν μεγάλη. Η Λούνα ήταν ή 3-4 χρόνων, δεν ξέρανε. Για 3 το περίπου. Ναι. Και με το που την είδα, η κακομοίρα με είδε και άρχισε να τρέχει. Βγήκε έξω, την πήρα. Βέβαια ήταν φοβική πολύ. Δεν ξέρουμε τι είχε περάσει. Mm. Ήταν κρότοφοβική, που αυτό έχει να κάνει πολύ και αν την είχε κυνηγώσει, το πιο πιθανό αυτό είναι. Ναι. Τα παρατάνε μετά. Ναι. Αν μπορεί, δεν είναι καλό στο κυνήγι, γεια σας. Ήταν κρότοφοβική, παιδί μου. Σου λέω, άκουγε και αστραπές και η κακομοίρα έτρεμε ολόκληρη. Δηλαδή τη βλέπαν στον δρόμο και μου λέγανε πόσα θες για αυτήν. Κυνηγή. Ναι. Σίγουρα. Γιατί δεν είναι. Ναι. Γιατί ήταν, αλλά. Το πόσο με βοήθησε, Μαρία. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, σε βοήθησε τελικά? Δεν μπορείς, μου φεύγε το άγχος. Είχα άγχος, είχα κούραση, είχα παθεί υπερκόπωση. Το πόσο με βοήθησε αυτό το σκυλί, ρε παιδάκι μου. Την έπαιρνα αγκαλιά, ηρεμούσα. Πάρα πολύ. Της μίλαγα κανονικά, πάρα πολύ ωραία. Άκουγε αυτή πάρα πολύ ωραία. Βεβαίως, πάρα πολύ ωραία. Με καταλάβαινε, ήμουν σίγουρη ότι με. Όχι, καλά, και συμφωνούσε και μαζί σου. Αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή έχεις απόλυτο δίκιο. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Ναι, αυτή δεν συμφωνεί πάντα. Αυτή δεν συμφωνεί. Κοίτα ύφος. Αυτή έχει το δικό της το ύφος λιγάκι. Το βλέπεις έτσι, του Δημάρχου. Ναι, του Δημάρχου. Δεν τη λες για κορίτσι την Αγγελική. Ναι, ότι το ξέρω και από τη δικιά μου που είναι σαν πεθερός. Γιατί θα μπορούσε να είναι πεθερά, αλλά με εμφάνιση πεθερού η γκόλφο. Η Αγγελικούλα, λοιπόν, πώς μπήκε στη ζωή σου? Η Αγγελικούλα μπήκε στη ζωή μου αφού έχασα τη Λούνα. Την έχασα πριν 2 χρόνια, Φλεβάρι. Είχε παρουσίασε, πια στα 14, έτσι, παρουσίασε λέμφωμα. Και, μεγάλη όμως. Ναι, γιατί μετά διάβασα ότι εγώ το βρήκα, δηλαδή κάποια στιγμή έκανα έτσι, να κοιτάμε τα σκυλιά μου λίγο εδώ, άμα αυτό, ναι. Στα κάτω, πίσω, στα πόδια εδώ. Mm-hmm. Και είδα κάτι γρουμπούλια, τα οποία φάνηκαν περίεργα και μετά από ένα χρόνο την έχασα. Θα συγκινήσει όμως λίγο μιλώντας για τη Λούνα. Ναι. Είναι συνδεδεμένη με πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής σου, φαντάζομαι. Ναι. Και ο Μάνος αυτή την μπάλα. Α, εδώ την από την. Ναι, ένα τόση. Βέβαια ήταν σαλούτρινη. Ήταν σαλούτρινη ακριβώς. Μπεμπέ. Από την μπέλα από πάνω. Mm-hmm. Βλάχα. Ναι. Ήτανε πολλά μαζί, τα είχε δει στο Facebook. Τα οποία θα τα πηγαίνανε σε καταφύγιο. Και επικοινώνησε.
Και μου είπε η κυρία που μου την έστειλε, μου στείλανε και φωτογραφία της αδερφής της, μια άλλη κοπέλα που την έχει. Ναι. Ότι μπήκε μόνη της. Ήταν αυτή που μπήκε μόνη της στο κουτάκι για να φύγει, να πάρει το κτέλ να φύγει. Να... Ωραία. Πώς το βλέπεις εσύ? Αποφάσισε. Η κοπέλα αποφάσισε. Είπαμε, είναι κυριαρχικό κορίτσι, σαν την Κόλφο, και σου λέει θα κάνω εγώ κουμάντο. Έρχεται λοιπόν αυτή η γούνινη μπάλα και είναι μωρό. Πολύ μωρό, 1,5 μηνών ήταν. Και πώς ήταν η συμβίωση με το μωρό, δεδομένου ότι με τη Λούνα δεν είχε ζήσει τη διαδικασία του μπεμπέ? Όχι, όχι. Έμαθε αμέσως. Τις είχα τις πάνες της μέσα, τα έκανα. Ήτανε πολύ υπάκουες αυτά. Ήτανε άψογοι. Μα είναι ακόμα υπάκουοι πολύ. Είναι πολύ υπάκουοι. Ενώ είναι άγρια, δηλαδή είναι ζώρικη, δεν είναι αυτό. Είναι ακούει. Άμα τις πεις, ακούει. Αλλά έχει μάθει κιόλας, έτσι. Δηλαδή η Αγγελική που. Τυχαίνει να λένε Αγγελική την εκπαιδεύτρια, έτσι. Ναι, ναι. Και αυτή είναι Αγγελική, το όνομα της γιαγιάς μου. Της έχει μάθει πολλά. Κοίτα να δεις, εμένα η γνώμη μου είναι ότι όλα τα σκυλιά πρέπει να περνάνε από εκπαίδευση. Συμφωνώ απόλυτα. Είτε μικρά είτε μεγάλα. Απόλυτα. Και, και εμείς από εκπαίδευση. Φυσικά. Γιατί αν δεν μάθεις εσύ, δεν μπορείς ούτε το σκυλί να σε ακολουθήσει, ούτε να συμπεριφερθεί σε άλλα σκυλιά σωστά. Και υπάρχει και. Περιστέρι. Τα πιάνει. Έχει πιάσει τον αέρα, μου έχει φύγει η ψυχή. Έχω σώσει 2-3 στον αέρα. Ναι. Και δεν είναι και πουλόσκυλο αυτή. Η Λούνα ήταν. Ναι. Πρέπει να μαθούμε κι εμείς να συμπεριφερόμαστε σαν ζώα. Δηλαδή βλέπω, γιατί είναι επικίνδυνο. Δεν ξέρεις ποτέ ένα σκυλί. Δηλαδή βλέπω παιδάκια ή μεγάλους που πάνε να απλώσουν τα χέρια τους. Ποτέ δεν απλώνεις το χέρι σε ένα σκυλί. Και μου λένε, μα το κάναμε από αγάπη. Φυσικά, κανείς δεν λέει ότι το κάνουν. Αλλά το σκυλί, επειδή τρομάζει και επειδή είναι ζώο και επειδή έχει άλλα ένστικτα, μπορεί χραπ να το αρπάξει. Και μετά ποιος το φταίει? Έτσι, θέλει προσοχή. Στην πραγματικότητα, εμείς εκπαιδευόμαστε στο να μάθουμε έναν κώδικα επικοινωνίας. Όπως είναι με τα παιδιά, ρε Μαρία. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Την Αγγελικούλα με τρία κοσμητικά επίθετα. Αρχηγόπουλο, νομίζει. Είναι φοβική, ειδικά εδώ στο κέντρο αυτό. Καλά, δεν είναι και ένας φυσικός τρόπος. Εγωίστρια. Εγωίστρια. Ναι. Ρουφιανή. Ρουφιανή, πάμε στο τέταρτο. Έχουμε πάει στο τέταρτο. Αδυναμία στο Μάνο. Ωραία, ωραία, ωραία. Μισό λεπτό να τα πιάσουμε όλα από την αρχή. Αρχηγόπουλο. Είναι ο αρχηγός Αγγελής. Ο αρχηγός Αγγελής. Καταρχάς είναι αυτό που σου λέγα και πριν, που τα λέγαμε. Ότι ρε παιδί μου, αυτοί τώρα μου έχουν εξηγήσει ότι επειδή είναι τσοπάνα. Εγώ δεν είμαι και ειδική σε αυτά. Τα βλέπω, τα μαθαίνω, τα αυτά, τα ακούω. Αυτή θέλει προβατάκια να τα βάζει σε σειρά, να τα βάζει. Δεν έχει τώρα. Κάποιον πρέπει να βάλει στη θέση του. Θέλει ρόλο. Άμπρα. Άμα δει άλλα σκυλιά λοιπόν, είναι κυρίαρχη, θέλει να τα έχει όλα στον έλεγχό τη. Όταν ήταν πιτσιρίκη που δεν μάλωνε ούτε με τα θηλυκά, ούτε με τα ψέματα. Ναι. Τα έκανε όλα αυτή. Αρχηγό, δεν καταλαβαίνει. Τα πάμε να παίξουμε στην παιδική χαρά. Κρυφτό που τους από λέει. Εδώ. Ναι. Έτσι ακριβώς. Έτσι έκανε. Στην Αγγέλη σα, ποιο είναι αρχηγό? Είναι αυτή, είναι ο Μάνος ή εσύ? Νομίζω ότι είναι ο Μάνος. Εγώ με έχει στο νου τη συνέχεια. Δηλαδή, χωρίς εμένα δεν μπορεί. Απ' την άλλη, με χειρίζεται και λιγουλάκι. Άρα, γιατί την έχω και συνέχεια. Μάλιστα. Άρα στην κυριαρχία στην Αγγέλη είναι ο Μάνος, η Αγγελικούλα και μετά η ξανθιά κοπέλα. Όταν βγαίνουμε βόλτα, ας πούμε, και την κρατάει ο Μάνος, ναι, και είμαστε και οι τρεις, κοιτάει πίσω κάθε δευτερόλεπτο. Φοβάται, μην χαθεί η ξανθιά κοπέλα. Αυτό είναι αυτή το που της δίνει τα αβαντάζ. Αυτή κοπέλα. Αυτή η παρεούλα μου, η καλή μου φίλη. Είπαμε λοιπόν, είναι λίγο φοβικούλα, είπαμε. Είναι. Βέβαια. Και γι' αυτό. Ξέρεις, έχω πάντα το νου μου, γιατί μπορεί να τρομάξει τον κόσμο και το καταλαβαίνω και ζητάω συγγνώμη, γιατί κάτι μπορεί να περάσει γρήγορα, κάτι μπορεί αυτό και δεν έχει δαγκώσει ποτέ, αλλά ποτέ δεν πρέπει να ρισκάρεις. Το θέλω όλα δικά της, δεν υπάρχει περίπτωση άλλο σκυλί να πάει να κάνει κάτι και να μην πάει. Φίλος της τώρα σκύλο σου λέω, γιατί κορίτσια δεν έχουμε φίλες. Δεν πειράζει τι να κάνουμε. Να μην πάει και να πάει να το κάνει και αυτή, να δείξει ότι και εκείνη μπορεί, ή να πάει να του πιει το νερό ή να πάει να του φάει το φάει. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι βέβαια και με το αρχηγυλίκι νομίζω ότι έχει να κάνει. Δηλαδή, αν είμαστε ας πούμε, τώρα αυτή τη στιγμή, παίζει με το φίλο της, ποιος είναι ο φίλος της ο καλός? Έχει φύγει από τη γειτονιά ο Λουκάς. Α, ο Λουκάς. Μιλάμε για έρωτα μεγάλο. Τεράστιο έρωτα. Είναι λοιπόν ο Λουκάς και η Αγγελική. Παίζουν και σκάει μύτη τον μπολ με το νερό, θα πιει πρώτη. Κοίτα, το Λουκά ήταν ο μόνος, γι' αυτό σου λέω μεγάλος έρωτας.
που το, δεν τον άφηνε να πιει πρώτο, αλλά δεν τζαντιζόταν άμα πήγαινε να πιει. Φαντάσου το, καταλαβαίνεις τι ανάλυση έχει γίνει. Φαντάσου το γίνεται με τα υπόλοιπα. Ναι. Όχι, είμαστε εγωίστριες. Ρουφιανάκι. Είναι στυλ. Δεν ανεβαίνει ρε παιδί μου στους καναπέδες και σε αυτά. Ναι. Αλλά καμιά φορά έτσι στον καναπέ, έτσι κάνω τα στραβά μάτια, ανεβαίνει λίγο αυτό κάθεσαι. Και την βλέπει ο Μάνος. Mm-hmm. Με το που τον βλέπει, κατεβαίνει ναι. το Μάνο. Κάνω αυτή την υποχώρηση. Αυτό τη χάρη. Ναι, αλλά δεν κάθεται όμως να δείξει η μαμά μου είπε. Οπότε εντάξει, το ρουφιανάκι θα το πάρω πίσω. Νομίζω ότι μέσα στο βλέμμα της υπάρχει λίγο αυτό. Υπάρχει που αυτό, λες. Ότι ναι, ναι, ναι. εγώ δεν πήρα μόνη μου την πρωτοβουλία. Ναι, οι άλλοι. Αυτή η ξανδιά κοπέλα που λέει. Αυτή η ξανδιά κοπέλα. Ναι, 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 ναι. Για μας είναι το τέλειο σκυλί η Αγγελικούλα. Γιατί προσπαθούμε να δείξουμε και με αυτήν την εκπομπή ότι όλοι οι άνθρωποι, οι σκυλογονείς, οι γατογονείς, τις ίδιες ανησυχίες μοιραζόμαστε, τις ίδιες δυσκολίες έχουμε. Έχεις μετανιώσει ποτέ, λοιπόν, δεδομένου ότι είναι μια περίεργη καθημερινότητα με την μικρή εδώ πέρα που έχει λίγο ένα θέμα, λίγο με τα σκυλάκια, λίγο με τα περιστέρια, με τις γατούλες, με τους ανθρώπους. Έχεις μετανιώσει ποτέ για την επιλογή σου? Όχι, μωρέ. Μπορεί να πεις κάποια στιγμή γάμο. Τώρα, αχ, Θεέ μου, δηλαδή δεν αντέχω. Με διέλυσες, με κούρασες, μου βγήκε το χέρι που με τράβηξες ή ξέρω εγώ. Αλλά όχι. Μετανιώνεις ποτέ για το παιδί σου? Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν στιγμές που λες. Κουράστηκα. Ναι, είμαι κουρασμένη. Αλλά είναι πολύ φυσιολογικό. Αν δεν το λες αυτό, κάτι συμβαίνει. Έτσι, ναι. δεν είναι. Αλλά θα ήθελα πολύ να μπορεί να ζει σε ένα τεράστιο κήπο. Δεν μπορώ. Δεν τον έχω, γιατί ζω στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό είναι το μόνο που με στεναχωρεί, γιατί είναι πολύ δύσκολο και να πας βόλτα, τα μηχανάκια, ο κόσμος, που είναι λογικό, είναι το κέντρο της Αθήνας. Είναι δύσκολο. Πολλές φορές το σκέφτομαι, αλλά από την άλλη λέω και τι. Πού, μόνα τους, στα καταφύγια που κάνουν τρομερή δουλειά, αλλά δεν μπαύουν να είναι καταφύγια, ρε παιδάκι μου. Mm-hmm. Πώς θα το κάνουμε, δηλαδή. Καλύτερα σε ένα σπιτάκι. Και ας είναι και στο κέντρο, τι να κάνω. Εδώ, αυτά, εδώ, τους κήπους μας, αυτά έχουμε, αυτά μπορούμε να προσφέρουμε. Φιλοζωία τι είναι? Για μένα είναι δεδομένο ότι αγαπάμε τα ζώα. Τώρα, αν θέλουμε να έχουμε ή όχι, είναι μια άλλη ιστορία. Ναι. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε όλοι ζώα. Απλά το φιλόζω σε μένα δεν μ' αρέσει σαν λέξη. Είναι κάτι δεδομένο ότι αγαπάμε τα ζώα. Κατάλαβες τι λέω? Καταλαβαίνω. Όμως δεν λέμε λοιπόν αγαπάμε τα παιδάκια. Ακριβώς. Δεν λέμε και αγαπάμε τα ζώα. Ακριβώς, τι θα πεις. Πες μου λιγάκι για τα δεσποτάκια. Τα δεσποτάκια της πόλης μας και της χώρας. Καλά. Κοίταξε, θα σου πω. Τα τελευταία 4 χρόνια, η αλήθεια είναι επειδή ζω πολλά χρόνια στο κέντρο της Αθήνας, ότι δεν υπάρχει αδέσποτο. Τα γατιά υπάρχουν. Επίσης βλέπω ότι στο κέντρο της Αθήνας, παρόλο που είναι κέντρο, έχουν πιο πολύ σκυλάκια. Τι γατάκια δηλαδή. Αυξάνεται πάρα πολύ ο κόσμος που υιοθετούν. Που υιοθετεί. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Τώρα, φυσικά είναι κάτι που λέμε συνέχεια όλοι, στήρωση παιδιά, γιατί καήκαμε. Δηλαδή, και εγώ τα έχω μάθει από την εκπαιδευτριά της, από το γιατρό της, δεν ξύπνησα μια μέρα και τα ξέρα. Απλώς, γιατί ακούω, έλα μου ωραία, να ευχαριστηθεί λίγο και μετά να το στηρώσω, να ευχαριστηθεί τι. Θέλω να πω ότι δεν ερωτεύονται τα σκυλιά, δηλαδή δεν υπάρχει συνέστημα. Οπότε νομίζω ότι είναι πιο καλό να είναι ασφαλές το ζώο σου και να μην αρρωστήσει ή να μην γεννηθούν άλλα 10 τα οποία είναι στους δρόμους και δεν ξέρω εγώ τι, πού θα καταλήξουν. Δηλαδή είναι περισσότερο δική μας ανάγκη. Θέλω να μου πεις για ποιο λόγο ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι έτοιμος να αναλάβει την ευθύνη ενός ζώου, για ποιο λόγο να υιοθετήσει, τι θα αλλάξει στη ζωή του. Μαθαίνεις συμπεριφορά, παίρνεις πολύ αγάπη. Εκτονώνεσαι συναισθηματικά. Εγώ τους μιλάω κανονικά. Είναι εμπειρία τεράστια και είναι η ευθύνη που μαθαίνεις να αναλαμβάνεις απέναντι στους ανθρώπους. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ. Ευχαριστούμε πολύ, Αγγελικούλα.